Πρόεδρε, ο νεοσύστατος σύλλογος γυναικών ΓΕΑ της Κεφάλου είναι γεγονός. Να μας συστήσεις καταρχήν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία. Πρόεδρος είμαι εγώ. Η κυρία Κουρούπη είναι η αντιπρόεδρος. Η κυρία Αντιγόνη Μαστόρου είναι η γραμματέας. Η κυρία Ανθούλη Ταμίας. Η κυρία Κασιώτη και η κυρία Μπινιά είναι απλώς μέλη. Και έχουμε ακόμα δύο, την κυρία Κοκαλάκη που απουσιάζει και η κυρία Ανθούλη Διονυσία. Ποιος είναι ο στόχος ίδρυσης αυτού του συλλόγου? Λοιπόν, ο στόχος ίδρυσης του συλλόγου είναι να προσπαθήσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας να τον περνούμε δημιουργικά, με διάφορες δράσεις και επικοδομητικά και ωφέλιμα, όχι μόνο για μας, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία του μικρού μας χωριού και γενικά του νησιού μας. Έχετε ξεκινήσει δυναμικά, έχουμε δει δηλαδή μέσα από τα social media ότι έχετε καθαρίσει το παλιό δημοτικό σχολείο και εκεί ασχολείστε με κάποια πράγματα, φτιάχνετε κάποιες δημιουργίες. Λοιπόν, βέβαια ο στόχος μας είναι καταρχάς να καλλιεργήσουμε τον εθελοντισμό. Αυτή ήταν η πρώτη μας δράση, ο καθαρισμός του δημοτικού σχολείου. Τώρα, οι άλλες δράσεις θα σας τα πούν οι υπεύθυνες των τμήματων. Ναι. Η δράση μας ήταν δημιουργίες, καλλιτεχνικές ανησυχίες. Πόσα μέλη έχει τώρα αυτή τη στιγμή? Γύρω στα 140. Και είναι μόνο η αρχή, το ξεκίνημα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πείτε μας, εσείς ποιο εργαστήριο έτσι έχετε αναλάβει? Όχι, εγώ ακόμα δεν έχω αναλάβει κάτι. Αργότερα. Οι κυρίες οι άλλες από εκεί. Πάρα πολύ. Εσείς, και πείτε μας δύο λόγια για το σύλλογο. Ξεκινήσαμε για να γεμίζουμε τον ελεύθερο χρόνο μας όσο μπορούμε με καλύτερες δραστηριότητες. Αυτό που θέλουμε είναι η ηλικία η δικιά μας να είμαστε πιο ενεργοί, πιο ζωντανοί και προσπαθούμε κάτι να καταφέρουμε. Είχε ξανά το χωριό Κέφαλος γυναικείο σύλλογο? Γυναικείο σύλλογο όχι, είναι η πρώτη φορά και γι' αυτό το κυνηγήσαμε με την κυρία Ευανθία εδώ και αρκετό καιρό. Και τα υπόλοιπα κορίτσια που τρέξαμε, προσπαθούμε. Βέβαια, βάλαμε διαφορετικές ηλικίες, γιατί άλλα τα ενδιαφέροντα τα δικά μας, άλλα τα ενδιαφέροντα των νέων κοριτσιών. Και προσπαθούμε να συνυπάρξουμε όσο μπορούμε. Πιστεύουμε να καταφέρουμε κάτι καλό. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς, κορίτσια, έχετε κάποια υπεύθυνες για κάποια δημιουργικά έτσι, εργαστήρια. Εσείς τι ακριβώς φτιάχνετε? Εγώ ξεκίνησα με αναπαλαίωση επίπλων. Μετά το εξελίξαμε σε διάφορες δημιουργίες, πασχαλινές, πίνακες για το σπίτι. Αναπαλαιώνετε και παλιά αντικείμενα, δηλαδή τα κάνετε με κάποια μέθοδο, ντεκουπάζ, ίσως καινούργια? Ναι, κάνω ήδη αναπαλαίωση με διάφορες τεχνικές, ντεκουπάζ, από όλα έχει το μενού μας. Και είναι, τα μέλη δείχνουν ενδιαφέρον στο κομμάτι αυτό? Πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ. Και το καλό σε όλο αυτό είναι ότι έχουμε βάλει τους ανθρώπους να μπουν στη διαδικασία να βγάλουν από μέσα τους το ταλέντο. Να φανταστώ ότι τέτοιες δημιουργίες θα τις δούμε ίσως σε κάποιο παζάρι τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, σίγουρα. Απλώς δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι για να προετοιμαστούμε. Εσείς τι ακριβώς έτσι φτιάχνετε? Εγώ δεν έφτιαξα κάτι. Ήμουν υποστηρικτικό εδώ πέρα στα κορίτσια που φτιάξανε. Να ξαναπούμε πάλι ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις γυναίκες που ενδιαφερθήκανε και εκείνες το ευχαριστηθήκαν ότι βγήκαν από τα σπίτια τους, ότι ασχοληθήκαν με διάφορα πράγματα. Ελπίζουμε, ήταν καινούργιο το βήμα μας, ελπίζουμε ότι από το χειμώνα ξανά θα μαζευτούν περισσότερες γυναίκες και έτσι θα περνάνε το χρόνο τους πολύ δημιουργικά, όπως ασχοληθήκαν και φέτος για το μικρό διάστημα που αρχίσαμε. Εσείς τι φτιάχνετε? Εγώ έπιασα το βελονάκι. Με το βελονάκι, όχι το παραδοσιακό βελονάκι που όλοι ξέρουμε, έπιασα τις τσάντες. Δημιουργούμε τσάντες, δημιουργούμε πορτοφολάκια, μπρελόκ, διάφορα αξεσουάρ. Φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις γυναίκες. Είχε, ναι, ναι. Οι γυναίκες οι οποίες ξέρανε ήδη να πλέκουν, το βρήκαν αρκετά ενδιαφέρον, γιατί ήδη το ξέρανε, ήδη το γνωρίζανε. Με άλλες τεχνικές βέβαια, με άλλα νήματα, με άλλα υλικά. Πιο δύσκολα και πιο σκληρά για να διατηρείται μια τσάντα. Επίσης να πούμε ότι η Σταματία μαθαίνει τον αργαλιό, κάτι που είχε ξεκινήσει ο Παπαστέφανος και κάποιες κυρίες του χωριού ενδιαφέρθηκαν να παναμάθουν. Η Σταματία το έχει εξελίξει, κυρία Κοκαλάκη, έχει μάθει πολλά περισσότερα πράγματα και θα είναι και αυτό στα μελλοντικά σχέδια. Βέβαια, ο αργαλιός. Βλέπουν δηλαδή ότι τεχνικές όλο ένα και θα μπαίνουν κάθε φορά. Ό,τι μπορούμε να φέρουμε από τα παλιά στα καινούρια,
και για να θυμούνται οι παλαιές και για να μαθαίνουν οι νεότερες. Αυτό θα το αναδείξουμε. Είναι ένας από τους στόχους του Συλλόγου, να προσπαθήσουμε να μάθουμε στα παιδιά μας πράγματα που κάναν οι γιαγιάδες μας και γιατί όχι να τα συνεχίσουμε, είναι πολύ καλά. Επίσης, μία από τις δράσεις που θα κάνουμε από του χρόνου είναι «Γνωρίζω τον τόπο μου». Είναι περιπάτη που θα προσπαθήσουμε να βρούμε ξεχασμένα μέρη της Κεφάλου και ενδεχομένως αργότερα και όλου του νησιού, αν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, να μάθουμε τα μέρη και να κάνουμε περιπάτους όπως έχουμε κάνει ήδη έναν. Έχουμε πάει στην Υπαπαντή, 2 του Φεβρουαρίου αν δεν κάνω λάθος, πήραμε λεωφορείο, πήγαμε μέχρι το παλιό Πυλί, μέχρι τα Μανιού και ανεβήκαμε με τα πόδια στην Υπαπαντή, κάτι που οι περισσότερες κυρίες δεν το είχαν ξανακάνει και τους έχει μείνει. Οπότε από τη στιγμή... Ο ρόλος σας. Βέβαια. Εντάξει, όσο μπορούμε, όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε, αρκεί η γυναίκα να βγει από το σπίτι της, να σταματήσει να κάνει τον οικοκυριό της, αλλά να ασχοληθεί και με κάτι παραπάνω για τον εαυτό της. Για να πάει σπίτι το βράδυ και να είναι κάπως ήρεμη. Έχουμε τη θεατρική ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει ανεβάζει κάποια δρόμενα σε τοπικό ιδίωμα. Αλλά έχουμε ένα θέμα, ας πούμε. Δεν έχουμε στέγη. Αλλά εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας ότι μας έχει παραχωρήσει εδώ το χώρο της Εκκλησίας και στεγαζόμαστε. Αλλά αυτό δεν είναι ότι... Δηλαδή, το πνευματικό κέντρο, το πολιτιστικό κέντρο αυτό το οποίο υπάρχει στην κοινότητα... Είναι σε άλλες χρήσεις, ας πούμε, για παραστάσεις, για ομιλίες. Δηλαδή θα θέλαμε ένα χώρο δικό μας. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάλι ιδιαίτερως, να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο.